Μιλώντας και στις επιτροπές αλλά και σήμερα στην Ολομέλεια, ο κύριος Υπουργός τόνισε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος για την οικονομία συνολικά, μια βαρύ χειμωνία για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τουλάχιστον λέει στην Ελλάδα υπάρχει ένα φως, γιατί η πορεία της ελληνικής οικονομίας έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, αυτοί οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης έχουν αποτέλεσμα, κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα? Εμείς λέμε βεβαίως έχουν. Και να πάρουμε για παράδειγμα τον τουρισμό, που πάνω στον τουρισμό βασίζονται αυτοί οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης. Ποιοι επωφελήθηκαν, κύριε Υπουργέ, από το μεγάλο ρεύμα το τουριστικό από το εξωτερικό? Αυτοί οι μόνοι οι οποίοι υποφελήθηκαν επί της ουσίας ήταν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στα ξενοδοχεία και που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στην αναψυχή. Ενώ αντίθετα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είδαν τον τζίρο τους να μειώνεται και να συσσωρεύουν χρέη. Ενώ οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν κάτω από συνθήκες βαναυσότητας, στην κυριολεξία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και πήραν και 50 με 60.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν καλύφθηκαν. Και ταυτόχρονα εμφανίστηκε μια τεράστια αδυναμία υποδομών, νερό, ρεύμα, διαχείριση απορριμμάτων, μεταφορικών αναγκών και τα προβλήματα που υπήρχαν. Δεν μιλάμε για την υγεία. Και βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα για τις λαϊκές ανάγκες. Για τις ανάγκες δηλαδή του λαού και της νεολαίας στις διακοπές, οι οποίες αποτελούν πολυτέλεια για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού, ένα απλησίαστο εμπόρευμα για τα λαϊκά στρώματα. Συμπέρασμα λοιπόν, την ανάπτυξη την οποία επικαλείστε εσείς, επικαλεί το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Από αυτή την καπιταλιστική λοιπόν ανάπτυξη κερδισμένη βιώνουν μόνο οι μεγάλοι, οι οποίοι συσσωρεύουν όλο και περισσότερο πλούτο, ενώ αντίθετα οι μικροί επαγγελματίες συσσωρεύουν χρέη και εκτοπίζονται από την αγορά, οι δε εργαζόμενοι ζουν σε συνθήκες βαρβαρότητας, βλέπουν καθημερινά η εκμετάλλευση να αυξάνεται. Οξύνονται δηλαδή οι ανισότητες και ταυτόχρονα διευρύνεται όλο και περισσότερο η ψαλίδα ανάμεσα στις αντικειμενικές δυνατότητες που υπάρχουν και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Αυτή λοιπόν είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, αυτή είναι η σιδεραίνη νόμη της και αυτές οι συνέπειές της. Μια ανάπτυξη βεβαίως που είναι αβέβαιη, ήδη τα σύννεφα της νέας καπιταλιστικής κρίσης πλανώνται πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την τρίτη ύφεση τα τελευταία 15 χρόνια, που βεβαίως μια κρίση που δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη την ελληνική οικονομία. Αυτή είναι η βαρβαρότητα του συστήματος που υπερασπίζεστε. Και σε όλους τους τόνους μιλάτε για το δύσκολο χειμώνα που θα έρθει, ότι αν δεν προσαρμοστούμε θα πεθάνουμε. Ευρωπαίοι λένε ότι θα παγώσει ο κόσμος και ο λαός. Τι προσπαθείτε να διαμορφώσετε? Ένα κλίμα τρομοκρατίας στον κόσμο. Και ταυτόχρονα να βγείτε και να πείτε ότι κοιτάξτε, επειδή δεν πεθάνατε, σας σώσαμε. Πρέπει να είσαστε ευγνώμονες και απέναντί μας. Όμως οι δυσκολίες θα υπάρχουν, είναι υπαρκτές οι δυσκολίες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα λαϊκά στρώματα αυτό το χειμώνα. Και στη χώρα μας και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά ποιος ευθύνεται αλήθεια για αυτές τις δυσκολίες? Είναι μήπως ένα φυσικό φαινόμενο όπως τώρα που βρέχει έξω και το οποίο έτυχε να ενσκύψει την πανευρωπαϊκή οικονομία? Μήπως καταστράφηκαν οι δυνατότητες παραγωγής ενέργειας ή εξαντλήθηκαν οι παραγωγικές πηγές οι ενεργειακές? Όχι, ούτε το να συνέβη ούτε το άλλο. Τι συνέβη? Γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια ακρίβεια? Γιατί υπάρχει ο αποκλεισμός στην πρόσβαση ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων στην ενέργεια? Γιατί υπάρχει αυτή η ενεργειακή φτώχεια? Γιατί όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, είναι αποτέλεσμα μια μακροχρόνιας πολιτικής που ακολουθήθηκε και ασκήθηκε και στη χώρα μας από όλες τις κυβερνήσεις. Άρα όλες οι κυβερνήσεις είναι συνένοχες για αυτή την κατάσταση που βιώνει σήμερα ο λαός. Και αυτή έχει ονοματεπώνυμο. Είναι η πολιτική απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, της ενέργειας συνολικότερα. Είναι η πράσινη μετάβαση.
που επί της ουσίας εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου. Είναι οι φόροι οι οποίοι ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τέτοιες μορφές. Τα πράσινα τέλη και τα τέλη ρήπων που κάνανε απαγορευτική τη χρήση των εγχώριων πηγών όπως του Λιγνίτη. Είναι το χρηματιστήριο ενέργειας και η ρήτρα αναπροσαρμογής. Να το θεσμικό πλαίσιο που συνδιαμορφώσατε όλες οι κυβερνήσεις για να υπάρχει αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων σήμερα, η τεράστια ενεργειακή φτώχεια, η τεράστια δυσκολία να έχει πρόσβαση τα λαϊκά στρώματα στην ενέργεια. Αυτή λοιπόν οδήγησε η πολιτική στο ακριβό ρεύμα, στην ενεργειακή εξάρτηση, στην απαξίωση των εγχώριων ενεργειακών πηγών και σε τεράστια αμύθιτα κίνητρα που δώσατε όλες αυτές τις δεκαετίες στα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας. Και πάνω σε αυτή την πολιτική βεβαίως ήρθε και στάθηκε οι ανταγωνισμοί των υπεριαλιστικών χωρών, ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των πηγών των ενεργειακών και των διαδρομών, οι οποίοι οδήγησαν στον πόλεμο στην Ουκρανία που συγκρούονται από τη μια μεριά η Ρωσία και από την άλλη οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποιος πληρώνει αυτή τη σύγκρουση? Οι λαοί. Ο λαός της Ουκρανίας, οι λαοί της Ευρώπης. Με αυτά τα οποία έχουν αντιμετωπίζουν και έχουν αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα. Και λέτε ότι έχετε δώσει επιδοτήσεις για να αντιμετωπίσετε αυτή την ακρίβεια. Αλήθεια, αυτές οι επιδοτήσεις τι είναι? Δεν είναι τίποτα άλλο, εμείς λέμε ότι διαμέσου των λογαριασμών των νοικοκυριών με αυτές τις επιδοτήσεις επιδοτεί τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι χρήματα που βγήκαν συγκεκριμένα από τις τσέπες των λαϊκών στρωμάτων. Είτε από τα πράσινα τέλη και το πράσινο ταμείο που χρηματοδοτήσατε ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των επιδοτήσεων, είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό. 4,3 δις υπολογίζεται ότι θα δώσετε συνολικά μέχρι τώρα. Και από αυτά τα δισεκατομμύρια βγαίνουν από τη φορολογία των οικοκυριών. Και σε αυτό έρχεται να συντένει και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 2,9 δισεκατομμύρων που συζητάμε σήμερα. Δηλαδή, επί της ουσίας, τα λαϊκά νοικοκυριά είτε ως καταναλωτές, πληρώντας τα πράσινα τέλη, είτε ως φορολογούμενοι, χρηματοδοτούν ακριβώς διαμέσου των επιδοτήσεων αυτά τους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στο ενέργεια. Και αυτές οι επιλογές είναι αδιέξοδες. Είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο, το οποίο θα χρειάζεται να βάζετε ακόμη δις και άλλα και περισσότερα δις για να εξυπηρετείτε και να υποστηρίζετε τα αρπακτικά της ενέργειας. Γιατί ακριβώς με τέτοια είδους μέτρα δεν αντιμετωπίζετε τις αιτίες της ακριβής ενέργειας και της ενεργειακής φτώχειας. Βεβαίως, στην ίδια ρότα κινεί το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ΜΕΡΑ25 για την πράσινη μετάβαση και την ακριβή ενέργεια. Λένε ας βάλουν πλαφόν, λες και το υπόλοιπο ποιος θα το πληρώσει. Φορολογούμενοι πάλι θα το πληρώσουν. Ή μιλάει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ξανά δημόσια η ΔΕΗ. Και με αυτό θα αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή φτώχεια. Ανέκδοτο. Πραγματικά ανέκδοτο. Γιατί η ΔΕΗ ήταν δημόσια και παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο, και όμως υπήρχε ενεργειακή φτώχεια και πριν την αύξηση. Και τη δεκαετία του 2000 και τη δεκαετία του 2010 υπήρχε ενεργειακή φτώχεια πάνω από 30% με δημόσια τότε ΔΕΗ. Και σήμερα βεβαίως είναι υπό δημόσιο έλεγχο η ΔΕΗ και παραμένει. Άρα λοιπόν σε συνθήκες απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, πράσινης μετάβασης και λειτουργίας της ΔΕΗ με δυτικοοικονομικά κριτήρια που τα επέβαλε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια στο ρεύμα, δεν μπορεί να έχει φτηνό ρεύμα για το λαό. Άλλωστε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι φτηνό ρεύμα η κρατική ΔΕΗ έδινε μόνο στην Πεσίνε με τις σκανδαλώδεις συμβάσεις. Μας λέτε ότι δεν βλέπετε τι γίνεται, λέτε, στην κυβέρνηση, στη Γερμανία και στη Γαλλία που κρατικοποιούν. Ξεχνάτε λοιπόν να πείτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των επιχειρήσεων που επανακρατικοποιούνται στον τομέα της ενέργειας είναι επιχειρήσεις καταχρεωμένες και κάτω από τον κίνδυνο να κλείσουν. Έτσι λοιπόν έρχονται οι κυβερνήσεις, τις μετατρέπουν σε δημόσιο, γιατί? Για να κοινωνικοποιήσουν τα χρέη. Και όταν κοινωνικοποιηθούν αυτά τα χρέη, τις ξαναπουλήσουν σε ιδιώτες. Έτσι λοιπόν τα κέρδη ανήκουν στους ιδιώτες επιχειρηματίες, τα χρέη των επιχειρήσεων τα φορτώνουν τη λαή. Πολύ έξυπνο αυτό. Και πολύ προοδευτικό ως αντίληψη. Από αυτή λοιπόν την άποψη, η θέση του ΚΚΕ πάνε κόντρα στο ρεύμα για τα ζητήματα της ενέργειας. Αντιστέκονται και βάζουν εμπόδια στην περαιτέρω απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας και στην πράσινη μετάβαση.
Ζητάμε να καταργηθούν τα τέλη ρήπων για να μπορέσει να γίνει να αξιοποιηθεί εδώ και τώρα ο λιγνίτης ως βασικό καύσιμο εγχώριο που μπορεί να στηρίξει ένα φτηνό μείγμα για το λαό. Να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας και η ρήτρα αναπροσαρμογής και βεβαίως να καταργηθούν και οι έμεσοι φόροι που ηρίσουν το εμπαρόδο πριν από 1,5-2 μήνες ποτέ ήταν. Ψηφίσατε όλοι σας την Ευρωπαϊκή Οδηγία Επιβολής έμεσων φόρων, ειδικών φόρων κατανάλωσης μάλλον, στα καύσιμα, στα ποτά και στα τσιγάρα. Και τώρα κάνετε ότι, για ακόμη μια φορά, ότι έχετε εξαπατηθεί. Βεβαίως, όλα αυτά δεν φτάνουν. Είναι μέτρα βελτίωσης, ανακούφισης, αλλά δεν αποτελούν και διέξοδο. Γιατί διέξοδος βρίσκεται όταν η ενέργεια θα σταματήσει να είναι εμπόρευμα, όπως είναι στον καπιταλισμό, και γίνει κοινωνικό αγαθό στο σοσιαλισμό μέσα από την κοινωνικοποίηση έτσι των μέσων παραγωγής, των πηγών και των δικτύων, τον εργατικό έλεγχο. Βεβαίως με το νομοσχέδιο υπάρχουν δύο σημεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ, κύριε Υπουργέ, που αναδεικνύουν έτσι τον αντιλαϊκό ταξικό του χαρακτήρα. Το ένα ζήτημα είναι αυτό η εταιρική διακυβέρνηση, όπως λέτε, των ανωνύμων εταιρεών του δημοσίου και των θυγατρικών του υπερταμείου. Ένα υπερταμείο το οποίο όταν δημιουργήθηκε, βεβαίως μπήκε όλη η ιδιωτική και δημόσια περιουσία για αξιοποίηση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα και όλες οι επιχειρήσεις υπό δημόσιο έλεγχο. Γιατί μπήκαν οι επιχειρήσεις? Για δύο λόγους. Από τη μια μεριά ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστεί ο τρόπος λειτουργίας και να βελτιωθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων υπό τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια των βέλτιστων πρακτικών που επικρατούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ήταν ο ένας λόγος. Και ο δεύτερος λόγος ήταν όλοι αυτοί οι πόροι οι οποίοι θα εισρεύσουν στο ταμείο να μπορέσουν να αξιοποιούνται για την αποπληρωμή του κρατικού χρέους και ταυτόχρονα να χρηματοδοτούνται νέες επενδύσεις και επιχειρηματική ομιλία. Έτσι λοιπόν, από την ίδια τη φύση λειτουργία του υπερταμείου που έρχεται τώρα η κυβέρνηση και βάζει σε εφαρμογή είναι τι? Ότι οι επιχειρήσεις πρέπει όλο και περισσότερο να προσαρμόζονται στις σύγχρονες ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας, να βελτιώνουν τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια λειτουργίας τους. Άρα δηλαδή να διασφαλίζουν όλο και περισσότερο κέρδος. Αυτό που θα οδηγήσει βεβαίως στην επιδείνωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων, γιατί πολύ πιο δύσκολα θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα αυτών των επιχειρήσεων και βεβαίως θα επιδεινώσει ραγδαία τη θέση των εργαζόμενων. Με την κατάργηση των όποιων ένα από μήνα των δικαιωμάτων έχουν μείνει, με εργαζόμενους πολλαπλών ταχυτήτων και ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Και αλήθεια, αναρωτιέστε κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι στο δημόσιο που ακούστηκε. Η ΔΕΗ επιμερών σας, η δημόσια ΔΕΗ επιμερών σας, δεν είχε 40% ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, εργολαβικούς. 40% σχεδόν όλοι όσοι δούλευαν στα ορυχεία. Τότε τι ήτανε, καλοί οι εργολάβοι? Δεν υπήρχε στο δημόσιο τομέα, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία εργολάβοι? Δεν υπήρχαν σε κρατικές υπηρεσίες και σε υπουργεία εργολαβοί και εργαζόμενοι? Βεβαίως υπήρχαν και υπάρχουν. Απλώς τώρα το γενικεύεται ακόμη περισσότερο. Γιατί θέλετε όλο και περισσότερο να επιδεινώνεται η θέση των εργαζόμενων, γιατί αυτό ακριβώς είναι η καπιταλιστική βαρβαρότητα, η βαρβαρότητα της οικονομίας την οποία υπηρετείται, γιατί θέλει εξαθλιωμένους, φτηνούς και χωρίς δικαιώματα εργαζόμενους. Και το δεύτερο ζήτημα είναι για την πιστοληπτική αξιολόγηση και την ανεξάρτητη αρχή που δημιουργείται. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, αυτή η ανεξάρτητη αρχή πιστοληπτικής αξιολόγησης θα αλαφρύνει τα ιδιωτικά χρέη που τσακίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά? Θα βελτιώσει τη θέση τους? Εμείς λέμε όχι. Αντίθετα, προχωράτε σε ένα μαζικών διαστάσεων φακέλωμα. Ακόμη ένα φακέλωμα. Δεν φτάνουν οι παρακολουθήσεις, δεν φτάνουν τα φακελώματα, ο φάκελος υγείας, δεν φτάνει ο φάκελος, έρχεται τώρα και ο φάκελος χρεών. Για να μπορέσει πολύ πιο εύκολα να δημιουργηθεί και η εφορία, η ηλεκτρονική εφορία λοιπόν, διαμορφώνοντας όλες αυτές. Και αυτό προς το ποιο θα εξυπηρετήσει? Θα εξυπηρετήσει βεβαίως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, το λέτε μέσα, μπορεί να υπάρξει να μειωθούν τα νέα κόκκινα δάνεια. Έχουμε αποφυγή νέων κόκκινων δανείων και να μην είναι πολύ μεγάλα. Και φτάνει μάλιστα ο εισηγητής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς τσίπα, να λέει ότι αν αυτό το είχαμε τη δεκαετία του 2010, δεν θα είχαμε κόκκινα δάνεια.
Τότε που οι τράπεζες δίνανε ανεξέλεγκτα δάνεια, γιατί δίνανε ανεξέλεγκτα δάνεια και μάλιστα ήταν και οι καλύτεροι διαφημιστές αυτής της πολιτικής δανειοδότησης των επιχειρήσεων, γιατί υπήρχε υπερισσορευμένο κεφάλαιο, υπερισσορευμένα χρήματα που δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ποιος έπαιρνε τζάμπα χρήμα? Οι επιχειρηματικοί όμιλοι πέραν τζάμπα χρήμα, χωρίς καμία διασφάλιση. Ενώ αντίθετα, τα λαϊκά νοικοκυρία αναγκάζονται να βάλουν υποθήκη όταν παίρναν δάνειο. Και ήταν η άφρονη χρήση αυτών των δανείων που οδήγησε στην υπερχρέωση. Ή η τεράστια επίθεση την οποία δέχτηκαν οι συνταξιούχοι μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με την πολιτική των μνημονίων που τσάκισαν κυριολεκτικά το βιωτικό επίπεδο, άρα δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των δανείων και μάλιστα συσσόρευσαν κόκκινα δάνεια και χρέη στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Ήταν το αποτέλεσμα των πολιτικών σας. Και όχι γιατί έλειπε αυτή λοιπόν η ανεξάρτητη αρχή πιστοληπτικής αξιολόγησης. Πρόκειται για πρόκληση. Και μάλιστα πολύ περισσότερο όταν τα αποτελέσματα, το φακέλο με αυτό το γιγαντείο θα αξιοποιηθεί περαιτέρω για να επιταχυθούν οι διαδικασίες πληστηριασμών όταν θα είναι συγκεντρωμένα τα χρέη που έχει το κάθε φυσικό πρόσωπο. Εμείς το λέμε καθαρά, το ιδιωτικό χρέος δεν αντιμετωπίζεται με τέτοια μέτρα. Αντιμετωπίζεται μόνο με τις προτάσεις του ΚΚΕ που μιλάει για γενναίο κούρεμα όχι μόνο των τόκων, αλλά και γενναίο κούρεμα του κεφαλαίου που χρωστάνεται στις τράπεζες είτε στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Βεβαίως η κυβέρνηση σήμερα, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε με αυτά που θα πω τώρα, η κυβέρνηση σήμερα απέκτησε, όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, έναν απρόσμενο συνήγορο υπεράσπισης, τον κύριο Βαρουφάκη, που ακούστε τι έφτασε και είπε, ότι έκανε παραχολογία, λέει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Αν είναι δυνατόν. Αυτά τα ψίχουλα τα οποία τάξανε, τα οποία είναι το ελάχιστο από όσα έχουν χάσει τα λαϊκά στρώματα, να τα θεωρεί παροχολογία. Γιατί λεφτά, λέει, δεν υπάρχουν. Αλήθεια. Και στη Μύκονο ποιοι ήταν που νοικιάζανε ξαπλώστρες με 800 και με 1000 ευρώ, που ανοίγαν σαμπάνιες με 5.000. Αυτά τι ήταν, δεν ήταν λεφτά αυτά? Είναι αεράς. Κι όμως, χρήματα υπάρχουν για τους κεφαλαιοκράτες και για τα τροχτικά, δεν υπάρχουν για το λαό. Αντί λοιπόν σε αυτό να καθίσουμε και να συζητήσουμε, μιλάει για παροχολογία. Όταν η κυβέρνηση επιστρέφει τα ελάχιστα από τη μεγάλη κλοπή, από τη ληστεία την οποία κάνει η κυβέρνηση με την πολιτική της στα λαϊκά εισοδήματα. Και αυτή η ληστεία έχει ονοματεπώνυμο. Έμεση φορολογία. Και μετά λέτε με απίθμενο θράσος ότι κοιτάξτε, σας καταργούμε την εισφορά αλληλεγγύης. Αλήθεια. Όταν τους φορτώνετε βάρη από τη φορολογία την έμεση, λες σας ανακουφίζουμε και όλοι γιατί σας καταργούμε την εισφορά αλληλεγγύης. Τι λέτε, να σας πούν και ευχαριστώ δηλαδή? Όταν με αυτή σας τις επιλογές, τι θέλετε να συσκοτήσετε? Θέλετε να συσκοτήσετε το γεγονός ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι στη χώρα μας όλο και λιγότερο θα συμμετέχουν στα φορολογικά έσοδα, αντίθετα όλο και περισσότερο θα συμμετέχουν στα φορολογικά έσοδα τα λαϊκά στρώματα, γιατί θα πληρώνουν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι των φορολογικών βαρών. Και σε αυτό το εργαλείο ο μοχλός είναι η έμεση φορολογία. Γι' αυτό και το ΚΚΕ μιλάει για κατάργηση των έμεσων φόρων του ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης, που ικανοποιούν τις ανάγκες του λαού. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν και την άσφαιρη αντιπαράθεση ανάμεσα στα κόμματα, στην κυβέρνηση, στην αξιωματική αντιπολίτευση και στο ΠΑΣΟΚ. Μια άσφαιρη αντιπαράθεση που προσπαθεί να συγκαλύψει ότι όλα αυτά και τα τρία αυτά κόμματα έχουν την ίδια στρατηγική επιλογή, τις ίδιες στρατηγικές επιλογές. Να, ορισμένα παραδείγματα. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Υπερτιμολογεί, λέει, η κυβέρνηση το πακέτο των παροχών μας στη Θεσσαλονίκη. Το ανεβάζει στα 13 δις, ενώ είναι 5 δις. Δηλαδή, πού υποκλίνεται με αυτή την επιχειρηματολογία στην ανάγκη να υπάρχει δημοσιονομική εξυγίανση? Αυτά είναι τα ιερά και όσια. Γι' αυτό και η κυβέρνηση την κατηγορεί. Ότι θα εκτροχιαστεί δημοσιονομικά η ελληνική οικονομία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, ως πιστός
στην πολιτική την οποία ακολούθησε για πρωτογενή πλονάσματα όταν είναι κυβέρνηση και μάλιστα υποχρέωσε τη χώρα μας για 60 χρόνια να έχει πρωτογενή πλονάσματα, λέει όχι. Τα μέτρα τα δικά μου δεν οδηγούν σε δημοσιονομική πειθαρχία. Άρα δηλαδή δέχομαι, αποδέχομαι, στηρίζω την ανάγκη δημοσιονομικής εξυγίανσης μέσω τοματοβαμμένων πλεονασμάτων. Δεύτερο παράδειγμα. Ιδιωτικοποίηση ναυπηγεία Ελευσίνας. Ποιος τα ψήφισε? Κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Γιατί πίσω ήταν οι Αμερικάνοι, οι συμμαχοί μας. Η Αμερικάνικο συμφερόντων εταιρεία. Και ότι θα πρέπει τα ναυπηγεία να μετατραπούν σε εργαλεία εξυπηρέτησης του έκτου στόλου των ΗΠΑ και στους συμπεριαλιστικούς τους σχεδιασμούς. Αλλά και για την πράσινη μετάβαση. Ναι, λοιπόν, ψηφίσατε υπέρ της ιδιωτικοποίησης των ναυπηγείων Ελευσίνας. Τρίτον, αποδέχεστε το Ταμείο Ανάκαμψης όλοι μαζί. Που τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης? Έχει προαπαιτούμενα για να εκταμείευθουν. Και τα προαπαιτούμενα αυτά είναι το πανευρωπαϊκά μνημόνια σε βάρος των εργαζόμενων και του λαού. Άρα λοιπόν σε τι συζητάτε και διαφωνείτε, στο πόσα χρήματα θα μοιραστούν ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους τους μεγάλους. Και αν κάποιοι μεγάλοι επιχειρηματικοί ομίλοι είναι ρηγμένοι από αυτή τη μοιρασία, να πάρουν και αυτοί κάτι. Αυτή είναι η διαφωνία σας που έχετε στο πώς θα μοιραστεί το Ταμείο Ανάκαμψης και τα ευρωπαϊκά προγράμματα που διαμορφώνουν τα νέα πανευρωπαϊκά μνημόνια. Ψηφίσατε ή όχι όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες? Κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες έχει ψηφίσει. Τι διαμορφώνουν αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες? Διαμορφώνουν το κουκούλι, το περίβλημα, το πλαίσιο των αντεργατικών, αντιλαϊκών νόμων και της θωράκισης των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες διαμόρφωσαν και το τρομακτικό πλαίσιο, το σκοτεινό πλαίσιο για να επιτρέπεται οι παρακολουθήσεις και όλοι να είναι εν δυνάμειν, έτσι, υποψήφιοι προς παρακολούθηση και κατάργηση του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Ψηφίσατε ή όχι όλες τις νατοϊκές δαπάνες? Τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, τη μετατροπή της χώρας μας σε ένα απέραντο ορμητήριο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ μόλις προχθές με τη Σουηδία και τη Φιλανδία, όλοι μαζί τις ψηφίσατε. Και είναι ακριβώς αυτές οι επιλογές που εξυπηρετούν, που στηρίζουν τους λεγόμενους συμμάχους σας. Έτσι είναι αυτοί οι σύμμαχοι οι οποίοι τροφοδοτούν την κλιμάκωση, την επικίνδυνη κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας στην περιοχή. Έτσι λοιπόν έχετε κοινό παρανομαστή. Και αυτός ο κοινός παρανομαστής είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Αμερικάνων μέσα από τη στρατηγική συμφωνία και η ευάθυνση του ΝΑΤΟ. Αυτός λοιπόν ο κοινός σας παρανομαστής δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο οδοστρωτήρας που τσακίζει τα λαϊκά δικαιώματα. Τώρα το ποιος θα είναι ο οδηγός στον οδοστρωτήρα δεν μας απασχολεί. Ποιος θα είναι ο κυβερνήτης δηλαδή του οδοστρωτήρα? Γι' αυτό λέμε ότι ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα. Ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τα άλλα κόμματα. Πρέπει να κλιμακώσει την πάλη του, να μαζικοποιήσει τους αγώνες, αλλά και να δημιουργήσει μορφές αντίστασης, απειθαρχίας και ανυπακοής σε αντιστοιχεία με την ολομέτωπη επίθεση που δέχεται μέσα από ένα πανελλαδικό συντονισμό, οικοδομώντας την κοινωνική συμμαχία και στοχεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο. Τον αντίπαλο τον οποίο δεν τον αφήνει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, δηλαδή το καπιταλιστικό κέρδος και το σύστημα, και ταυτόχρονα και μέσα από τις εκλογές να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για να βγει μια πολύ αδύναμη κυβέρνηση, ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο κυβερνήτης, μια πολύ αδύναμη κυβέρνηση και πολύ δυνατή η λαϊκή αντιπολίτευση. Και σε αυτό εχέγγυο για μια πολύ δυνατή λαϊκή αντιπολίτευση την επόμενη μέρα είναι το δυνατό ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.